Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Σε μία ώρα τίθεται σε ισχύ το νέο μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ ως τις 5 το πρωί. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν οι αποφάσεις της κυβέρνησης σε σχέση με τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων. Απαγόρευση κυκλοφορίας λοιπόν από σήμερα. Τι ισχύει, ποια SMS καταργούνται? Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα. Τι ισχύει λοιπόν από σήμερα και σε μία ώρα και μέχρι τις 5. Ναι, όπως είπες, σε μία ώρα περίπου. Στην ουσία θα λειτουργεί από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Ουσιαστικά θα λειτουργεί μόνο το κωδικό στο 1, αυτό δηλαδή που είναι για γιατρό ή για φαρμακείο. Βέβαια θα έχουμε και μία εξαίρεση με τον κωδικό του 6 που αφορά... θα αφορά μόνο την έξοδο για βόλτα του κατοικίδιου που μπορεί να έχει κάποια οικογένεια, όχι όμως για σωματική άσκηση. Αυτή η δυνατότητα θα αφορά μόνο για το κατοικίδιο και αυτό για λίγη ώρα μέσα στα πλαίσια, κοντά στο σπίτι. Και κοντά στο σπίτι μέσα στα λογικά πλαίσια. Έτσι. Δηλαδή, αν βρεθεί κάποιος με το κατοικίδιό του και έχει δηλώσει διεύθυνση κατοικίας 500 μέτρα, ένα χιλιόμετρο μακριά, αντιλαμβανόμαστε ότι θα δεχθεί σίγουρα το πρόστιμο από την αστυνομία. Δεν θα ισχύει δηλαδή το 2 που αφορά σε μετάβαση σε σούπερ μάρκετ ή κατάστημα για κάποιες προμήθειες. Το 3 που είναι ούτως ή άλλως τράπεζες εκείνη την ώρα είναι κλειστές και οι δημόσιες υπηρεσίες. Αλλά το σημαντικό που πιστεύω έφυγε ότι η κατάργηση του 4 για αυτές τις ώρες είναι η παροχή βοήθειας σε κάποιο οικείο πρόσωπο, τον πατέρα μας, τη μητέρα μας που μπορεί που να χρειάζεται βοήθεια. Αυτή η εξαίρεση του 4 πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, πραγματικά προβλήματα σε κάποιες περιπτώσεις που όντως χρήζουν βοήθειας, γιατί υπάρχουν ηλικιωμένα άτομα που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να χρειαστούν τη συνδρομή και κάποια βοήθεια. Όσον αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων, να πούμε ότι όσοι είναι να ψωνίσουν κάποια πράγματα από το σούπερ μάρκετ θα πρέπει να σπεύσουν. 8:30 κλείνουν τα σούπερ μάρκετ από απόψε, αντί για 9 που ξέραμε μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα. Και επίσης να πούμε ότι η απαγόρευση, λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας, προκειμένου να υπάρχει ένα μισάωρο περίπου περιθώριο για το προσωπικό και για τους καταναλωτές που έχουν βγει την τελευταία στιγμή για να προμηθευτούν κάποια πράγματα, να προλάβουν να επιστρέψουν στο σπίτι. Άλλωστε, αλλάζει το ωράριο των καταστημάτων, Σωτήρη. Ναι. Αυτό είπαμε, ότι θα κλείνουν τα καταστήματα μέχρι τις 8:30. Και όταν λέμε καταστήματα, εννοούμε σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνους, κρεοπολία, ιχθυοπολία και τα φαρμακεία, όπως επίσης και τα συνεργεία αυτοκινήτων. Το ανώτερο που μπορούν να μείνουν ανοιχτά θα είναι μέχρι αυτή την ώρα. Να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις στο delivery και στο take away. Οι υπηρεσίες delivery θα μπορούν να διενεργούνται μετά τις 8:30 το βράδυ, μετά τις 9 το βράδυ και μέχρι τη 1 τα ξημερώματα, από καταστήματα που κάνουν παραδόσεις φαγητού μέχρι και αυτή την ώρα. Και επίσης τα περίπτερα θα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια, θα μπορούν να λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Εδώ να πούμε μία σημαντική λεπτομέρεια. Κόσμος εργάζεται. Θα φέρω ως παράδειγμα εμάς, έτσι, εργαζόμαστε μέχρι κάποια ώρα που υπερβαίνει το ωράριο της απαγόρευσης, αλλά θα μπορούν κανονικά όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι να επιστρέφουν στο σπίτι τους, επιδεικνύοντας, αν τους σταματήσει η αστυνομία στον δρόμο, επιδεικνύοντας το σχετικό έγγραφο, τη βεβαίωση που έχουν από τον εργοδότη τους, όπου εκεί μέσα αναγράφεται η ώρα απασχόλησης του εργαζόμενου. Και φυσικά υπάρχει εδώ μια εξαίρεση, θα μπορούν αυτοί οι εργαζόμενοι που επιστρέφουν δηλαδή από τη δουλειά τους να κάνουν μια ολιγόλεπτη στάση για να πάρουν κάτι από το take away για το σπίτι για φαγητό. Έτσι. Μάλιστα. Αυτές είναι οι βασικές λεπτομέρειες, Έφη, για το πώς λειτουργούμε από εδώ και στο εξής. Αυτές λοιπόν οι αλλαγές για τα βράδια. Να πούμε όμως ότι πολύ σύντομα ότι σήμερα είχαμε 26 νέα κρούσματα στην Αχαΐα. Ναι. Έχουμε ανακοινώθηκαν πριν από λίγο τα νέα κρούσματα κορονοϊού. Πάνω από 3.000 σε όλη την Ελλάδα. 3.083 σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε 33 νεκρούς και 336 διασωληνωμένους. Στην Δυτική Ελλάδα έχουμε 33 στην Ατολά Κανανία, 33 νέα κρούσματα, 26 στην Αχαΐα και 8 στην Ηλία. Βλέπουμε μια σχετικά σταθερή εικόνα στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Οι πληροφορίες αναφέρουν με βάση τα τελευταία στοιχεία ότι μάλλον βαίνει προς μια σταθεροποίηση η εξέλιξη της νόσου, αλλά για να παραμείνει σταθεροποιημένη και να περάσουμε και να ελπίζουμε μάλλον σε κάποια υποχώρηση το επόμενο διάστημα, θα πρέπει να
ισχύσουν, να τηρηθούν απαρέγκλητα όλα αυτά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Και αύριο θα γίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις για το κλείσιμο ή όχι των δημοτικών σχολείων. Ναι. Ήταν να πούμε αρχικά να γίνουν οι ανακοινώσεις σήμερα. Ωστόσο, μάλλον φαίνεται ότι επανεξετάζει το πλαίσιο το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί οι αρχικές ανακοινώσεις μάλλον αφορούσαν μόνο τη Θεσσαλονίκη, εκεί δηλαδή που, που η νόσος έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Αλλά μάλλον φαίνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα πάντα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που διακινούνται το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ώρες, είναι ότι μάλλον θα πάμε από Δευτέρα σε ολικό lockdown και για τα δημοτικά σχολεία. Με ένα και βασικό στόχο να περιοριστεί όσο το δυνατόν γίνεται η κινητικότητα έτσι, του πληθυσμού. Και να περιοριστούν οι μετακινήσεις. Και στο πλαίσιο αυτό θα και την Κυριακή μια επιστροφή στην αγορά και αυτή την Κυριακή ενώ ξέραμε ότι θα λειτουργούσαν τα σούπερ μάρκετ. Τελικά βγήκε ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα παραμείνουν κλειστά. Θα παραμείνουν κλειστά. Με βασικό στόχο αυτό, όπως είπαμε, να περιοριστεί η κινητικότητα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Σωτήρη, και πάμε να μιλήσουμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Χαράλα Μπομπονάνο, αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας. Κύριε Μπονάνο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Καρούμια. 26 νέα κρούσματα σήμερα στην Αχαΐα. Είναι μια σταθερή εικόνα. Πόσο εύκολο είναι όμως να ανατραπεί και τι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να κρατήσουμε τα κρούσματα σε χαμηλά επίπεδα? Είναι γνωστό σε όλους ότι είμαστε σε μια δύσκολη εβδομάδα, σε ένα δύσκολο θα έλεγα δεκαήμερο, στο οποίο πρέπει με θρησκευτική ευλάβεια να τηρήσουμε τα μέτρα. Η κατάσταση μεταβάλλεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Στην περιφερειακή μας ενότητα πάμε καλά, με την έννοια ότι κρατάμε ένα διψήφιο νούμερο σταθερό, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή η σταθερότητα η καθημερινή, καινούργια διψήφια νούμερα δηλαδή που προστίθεται και καινούργια περιστατικά, καινούργια κρούσματα. Ήδη έχουμε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο το οποίο βρίσκεται σε μια θα έλεγα κατάσταση καλή, αλλά πιέζεται, αρχίζει και πιέζεται το σύστημα υγείας. Έχουμε μια Βόρεια Ελλάδα η οποία πραγματικά βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση και μακάρι εκεί πέρα να μην συνεχιστεί αυτή η περίεργη διασπορά του ιού, να ανακοπεί κάποια στιγμή, γιατί θα έχουμε προβλήματα με το... Συγγνώμη για το... Ναι, κύριε Μπονάνο. Θα μιλήσουμε σε λίγο και πάλι με τον κύριο Μπονάνο, να συνεχίσουμε την συζήτησή μας. Να πάμε όμως εμείς προς το παρόν να δούμε ποιες ήταν οι δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος έκανε ξεκάθαρο ότι δεν θα γίνουν πορείες για το Πολυτεχνείο. Μπορούμε να πάμε στον κύριο Μπονάνο πάλι? Ναι, κύριε Μπονάνο, με ακούτε? Συγγνώμη, δεν είχα καλή σύνδεση. Να σας πω λοιπόν ξεκάθαρα ότι το σκηνικό όλο το οποίο έχουμε διαμορφώνεται με μια πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και κυρίως σας έλεγα ότι στη Βόρεια Ελλάδα που η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή αυτή η πίεση θα έρθει και προς τα κάτω, με την έννοια ότι αν δεν υπάρχουν πλέον κρεβάτια σε εκείνη την περιφερειακή, στην περιφέρεια ολόκληρη της Μακεδονίας, είναι λογικό να έρθουν προς τα κάτω. Αλλά το σημαντικότερο από όλα ίσως που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα τώρα σε αυτό το κρίσιμο δεκαήμερο, για να μην αυξηθούν τα κρούσματα εδώ στην περιοχή, διότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ στην περιοχή μας είναι πεπερασμένο. Δεν έχει την άνεση εκεί να μπορέσει να περιθάλψει πάρα πολλά κρούσματα. Συνεπώς θα έλεγα ότι μας μένει μία και μόνη λύση: να τηρήσουμε τα μέτρα όσο το δυνατόν, με μεγαλύτερη πιστότητα, με μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την περιφέρειά μας ή έστω την περιφερειακή μας ενότητα σε ένα σημείο στο οποίο δεν θα αναγκαστούμε να έχουμε σκηνές Ιταλίας, οι οποίες θα είναι τραγικές, θα έλεγα, για όλους μας. Και να ευχηθούμε βέβαια και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν προβλήματα, να βελτιωθεί η κατάσταση. Όμως, κύριε Μπονάνο, κατά τη γνώμη σας, τι έφταιξε, γιατί φαίνεται ότι πια η πανδημία δεν ελέγχεται? Τι έφταιξε κατά τη γνώμη σας? Κυρία Καρουνιά,
κυρία Καρούνια, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούσαμε να είχαμε πάρει ίσως τα μέτρα νωρίτερα. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάποια άλλα μέτρα το καλοκαίρι. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία τη στιγμή που βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι καθαρά ελληνικό. Δεν είναι ώρα να αυτομαστιγωνόμαστε και να λέμε οι απίθαρχοι Έλληνες. Οι απίθαρχοι Έλληνες όμως, αυτοί οι Έλληνες και αυτή η κυβέρνηση, αυτή η πολιτεία τελικά, έχει κατορθώσει να φέρει την Ελλάδα μέσα σε μια πολύ καλή θέση στη θύελλα της πανδημίας. Σκεφτείτε ότι άλλες χώρες, Βέλγιο με παρόμοιο πληθυσμό, Πορτογαλία, αλλά και μεγαλύτερες χώρες, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, καταγράφουν καθημερινά κρούσματα ρεκόρ, Ιταλία το ίδιο η διπλανή μας. Συνεπώς δεν μπορούμε να λέμε ότι τι έφταιξε μόνο για τη χώρα μας. Ο κορονοϊός κυριολεκτικά επελάβει το δεύτερο κύμα, είναι πλέον επιθετικός, μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα από ό,τι φαίνεται και συνεπώς δεν είναι ζήτημα στο ότι δεν πήραμε το ένα μέτρο ή το άλλο. Το δεύτερο κύμα είτε έτσι είτε αλλιώς θα ερχόταν στη χώρα. Τουλάχιστον όμως πρέπει εμείς να κάνουμε τα πάντα υπεύθυνα ώστε να μην υπάρχει επιπολασμός του ιού παραπάνω. Υπάρχουν κάποια σημεία που σε σχέση με την περιοχή μας, κύριε Μπονάνο, που σας ανησυχούν? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, εάν τηρήσουμε αυτή την πειθαρχία, δηλαδή να μην μεταφέρουμε τις συγκεντρώσεις, τις συναθροίσεις στα σπίτια μας, γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο νομίζω είναι το πλέον ανησυχητικό. Δηλαδή αυτή την κοινωνική αποστασιοποίηση την οποία ζητάμε και λέμε και επιζητούμε όλοι, ξαφνικά να αρχίζει να μεταφέρεται στα σπίτια. Επειδή πάμε σε ένα χειμώνα από την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν και οι βροχές και όλα και θα κλεινόμαστε στα σπίτια, καλό είναι να μην αρχίσουμε τις συναθροίσεις στα σπίτια. Αυτό με ανησυχεί περισσότερο από όλα. Εάν μπούμε σε αυτές τις γιορτές, αρχίζουν και γιορτινές μέρες, καθημερινά ονομαστικές γιορτές και αρχίζουμε και συναθριζόμαστε και καλούμε φίλους, παρέες στα σπίτια, τότε βεβαίως και με ανησυχεί. Πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι περνάμε διαφορετικό χειμώνα, πρέπει να αλλάξουμε το DNA μας αυτή τη στιγμή. Ένας μεσογειακός λαός που του αρέσει η παρέα, αυτό το καιρό θα πρέπει κυριολεκτικά να παραμείνουμε με τους ανθρώπους που είμαστε μαζί, χωρίς να κάνουμε συναθρήσεις καμία. Να σε ευχαριστήσω, κύριε Μπονάνο, για την συζήτηση. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καρούνια. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ποιες ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Σήμερα έκανε ξεκάθαρο ότι δεν θα γίνουν πορείες για το Πολυτεχνείο, καθώς και ότι η αστυνομία θα εφαρμόσει απαρέγκλητα τον νόμο. Πάμε στον συνάδελφο Σωτήρη Παπανδρέου και πάλι. Σωτήρη, δεν θα γίνουν λοιπόν, το ξεκαθάρισε, δεν θα γίνουν πορείες και από τη στιγμή που ο κ. Χρυσοχοΐδης λέει ότι η αστυνομία καλείται να τηρήσει τον νόμο, καταλαβαίνουμε ότι είναι σαφέστατο το μήνυμα. Είναι σαφές ότι μάλλον τουλάχιστον αν τηρήσει κάθε πλευρά τη δική της άποψη μέχρι την 17η Νοέμβρη, είναι σαφές ότι οδηγούμαστε σε μια μετοπική σύγκρουση, έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Όταν έχεις από τη μεριά τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να λέει ότι δεν θα γίνει πορεία για το Πολυτεχνείο, όπως δεν έγινε παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου, για την 25η Μαρτίου, όπως δεν έγινε περιφορά επιταφείου, δεν έγινε Ανάσταση, δεν γιορτάστηκε για το Πάσχα, σε όλες αυτές τις εθνικές και καθολικές στιγμές γιορτής δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά, έτσι δεν θα ισχύσει και το ίδιο με τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι δεν είναι ώρες ανέμελες, η ζωή μας έχει αλλάξει, ζούμε μια δύσκολη δοκιμασία μετά την πιο δύσκολη δοκιμασία μετά τον πόλεμο, δίνουμε μάχες με έναν αόρατο εχθρό, είπε, που έχει κάνει παγκόσμια εισβολή. Ήταν ξεκάθαρος, οι δρόμοι δεν θα έχουν διαδηλώσεις και μάλιστα φρόντισε σήμερα ο κ. Χρυσοχοΐδης να στείλει το μήνυμα με την έφοδο που πραγματοποίησαν τα ΜΑΤ στο χώρο του Πολυτεχνείου. Εκεί το μεσημέρι υπήρξε μια συγκέντρωση ομάδας νεαρών, φοιτητών από τους γνωστούς χώρους της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Είχαμε μερικές δεκάδες και γύρω στα 40 με 50 άτομα που μπήκαν στο χώρο του Πολυτεχνείου, έκλεισαν τις πόρτες, ανάρτησαν για τα πανό τους και είχαν σκοπό να κάνουν την κατάληψη, όπως ξέρουμε και όπως συνηθίζουν να κάνουν διάφορες οργανώσεις και φοιτητικοί σύλλογοι, ένα διήμερο περίπου πριν από την επέτειο του Πολυτεχνείου, μόνο που προσπάθησαν να
ευνηδιάσουν μάλλον τις αρχές από τώρα και να προχωρήσουν πολύ νωρίτερα στην κατάληψη του χώρου. Δεν επιτράπει αυτό να γίνει. Είχαμε την είσοδο των ΜΑΤ, έγιναν προσαγωγές και συλλήψεις, 24 συγκεκριμένα, και όχι μόνο στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά και στην Πολυτεχνιούπολη. Από ό,τι μάθαμε, 92 άτομα οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και θα δούμε πόσοι από αυτούς θα κρατηθούν. Σε τοπικό επίπεδο τώρα. Σε τοπικό επίπεδο, όπως είπαμε. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απόφαση Πελετίδη. Βέβαια. Να πραγματοποιηθεί πορεία στις 17 Νοέμβρη. Επιμένει στην απόφαση της η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος να παραβλέψει τους αυστηρούς περιορισμούς της καραντίνας και τους νόμους βέβαια που συνοδεύουν αυτούς τους περιορισμούς και να πραγματοποιήσει, μάλλον να συνοδεύσει την πορεία που έχει εξαγγείλει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Είναι σαφές όμως ότι ο Δήμαρχος θα ηγηθεί αυτής της πορείας, έτσι γίνεται πάντα, πολύ περισσότερο θα γίνει τώρα, αυτή τη φορά. Είναι βέβαιο ότι εδώ δημιουργούνται ζητήματα στο πώς οι αρμόδιες αρχές θα χειριστούν το όλο θέμα. Φαίνεται ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής σε τοπικό επίπεδο, όπως είπαμε και χθες, δεν έχει υπάρξει κάποια τοποθέτηση. Μιλάμε για την αστυνομία, μιλάμε για την εισαγγελία, έτσι, γιατί αυτές είναι οι αρχές που θα κληθούν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση σε λίγες ημέρες. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε κάποια αντίδραση. Προφανώς αναμένουν και αυτές οι υπηρεσίες να κάποιες οδηγίες, αλλά πέρα από τις οδηγίες υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, νόμοι και αποφάσεις υπουργικές που είναι σε ισχύ και με βάση αυτές θα πρέπει να κινηθούν, και θα δούμε αν θα κινηθούν με βάση αυτές τις αποφάσεις. Και είχαμε και από την ανυπότακτη πολιτεία, από τον κύριο Πατούχα. Του Χρήστου του Πατούχα εξέδωσε μια ανακοίνωση σήμερα, τάσεται υπέρ της των εκδηλώσεων και του ερτασμού των επαιτειακών εκδηλώσεων του Πολυτεχνείου. Θα βρίσκεται δίπλα στη Δημοτική Αρχή και στη κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου. Και σημειώνει βέβαια ότι θα ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας. Ναι, τα μέτρα προστασίας. Βέβαια, δεν ξέρουμε, όσο και να φροντίσουν, ξέρουμε ότι τουλάχιστον οι παρατάξεις τουλάχιστον του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ, η συνδικαλιστική πτέρυγα, αν θέλουν να οργανώσουν μια εκδήλωση, μια κινητοποίηση με αυστηρά, με αποστάσεις και μέτρα, μπορούν να το κάνουν. Έτσι, έχουν την οργάνωση, αλλά ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι πίσω και ή μέσα σε αυτές τις εκδηλώσεις δεν θα παρουσιάσουν οι γνωστές ομάδες και δεν θα δημιουργήσουν τα γνωστά επεισόδια. Και βέβαια, όποιος έχει διοργανώσει και αυτή την κινητοποίηση, επόμενο είναι ότι θα πρέπει να αναλάβει και την πολιτική ευθύνη των όσων επακολουθήσουν. Έτσι. Έτσι έχει συζήτηση. Βέβαια, υπάρχει αντίθετη άποψη που λέει ότι, βρε παιδιά, δεν είναι και ανάγκη φέτος να τηρήσουμε όλο αυτό το τελετουργικό και να ξέρουμε ότι κάθε χρόνο τιμούνται από όλους μας οι νεκροί όσοι θυσιάστηκαν στο Πολυτεχνείο. Δεν είναι ανάγκη να δημιουργηθεί, να πραγματοποιηθεί φέτος μια μεγάλη συγκέντρωση όπως γίνεται κάθε χρονιά. Τουλάχιστον κάποιες ολιγομελείς ομάδες ή αντιπροσωπείες θα μπορούσαν να αποδώσουν τιμές στους νεκρούς του Πολυτεχνείου σε κάποιες πολύ αυστηρά περιορισμένες εκδηλώσεις. Εκεί δεν θα είναι ανάγκη να υπάρχει παρέμβαση των αρχών και της αστυνομίας. Το καταλαβαίνω. Γιατί όταν σε πάνε 2-3-4-5 άτομα. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον συνοστισμό. Δεν είναι ανάγκη να επιβεβαιώσουμε και φέτος αυτά τα δεδομένα. Θα υπάρξουν εξελίξεις. Είπε σε Σωτήρη ότι δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της αστυνομίας ή της εισαγγελίας. Υπάρχουν όμως κάποιες πληροφορίες. Κάποιες εκτιμήσεις για το πώς σχολιάζουν. Η παρέμβαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη σήμερα, εγώ πιστεύω ότι είναι καταλυτική και στέλνει το μήνυμα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να σταλεί κάποια εγκύκλειος προς τις κατατόπους αστυνομικές διευθύνσεις για να καταλάβουμε πώς θα αντιδράσει και η αστυνομία απέναντι σε κάποια τέτοια εκδήλωση, σε κάποια τέτοια κινητοποίηση την ημέρα του Πολυτεχνείου. Είναι σαφές ότι οι δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αντιστοιχούν με εντολή. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε θα δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες. Και να πάμε τώρα, είπαμε κυρίες και κύριοι, ότι αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το κλείσιμο ή όχι των δημοτικών σχολείων. Αντίθετη, στο κλείσιμο είναι οι δάσκαλοι, υποστηρίζουν ότι τα σχολεία θα πρέπει να βρίσκονται σε λειτουργία, τηρώντας όμως όλα τα μέτρα προστασίας για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Προτείνουν μάλιστα να ανοίξουν τα γυμνάσια και τα λύκεια, αρκεί η κυβέρνηση να λάβει μέτρα και να μην στηβάζονται 25 και 30 μαθητές σε κάθε τμήμα. Επίσης, πρέπει να γίνεται σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν επιπλέον προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών.
Από τον Μάιο και από τον Ιούνιο, ο Σύλλογος Δασκάλων και όλοι οι εκπαιδευτικοί τονίζαμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για τη λειτουργία των σχολείων τον Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση είχε πάρα πολλούς μήνες, δεν έκανε απολύτως τίποτα. Ξεκινήσαμε με 25 τμήματα, με λυπή καθαριότητα, χωρίς αντισηπτικά, με το φιάσκο με τις μάσκες. Το αποτέλεσμα είναι να έχουν κλείσει ήδη τα γυμνάσια και τα λύκεια, ενώ να υπάρχει μια ολόκληρη κουβέντα για το αν θα πρέπει να κλείσουν τα δημοτικά. Εμείς οι εκπαιδευτικοί τονίζουμε ότι πρέπει η κυβέρνηση τώρα να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα σχολεία, τα δημοτικά να μείνουν ανοιχτά, αλλά και να ανοίξουν και τα γυμνάσια και τα λύκεια. Ειδικά μετά από τα προβλήματα που υπάρχουν στα λεγόμενα τηλεμαθήματα, τα οποία πάρα πολλά παιδιά είτε αποκλείονται είτε δεν έχουν τα απαραίτητα μέσα, αλλά και με τα προβλήματα που υπάρχουν στις πλατφόρμες, είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των σχολείων χωρίς να παίρνει υπόψη της το κόστος. Η μάθηση και η μόρφωση των παιδιών και η υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν είναι κόστος. Ομάδα επιστημόνων ζητά από την κυβέρνηση να ληφθούν εδώ και τώρα μέτρα για την πανδημία. Μάλιστα, με επιστολή τους, την οποία συνυπογράφουν καθηγητές πανεπιστημίων και από την Πάτρα και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα. Κύριε Κουρέτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είστε πατρινός, είστε όμως καθηγητής στο Τμήμα Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εκπέμπεται σήμα κινδύνου, καμπανάκι κινδύνου για το γεγονός ότι πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα για την πανδημία. Κοιτάξτε, το καμπανάκι κινδύνου έχει χτυπήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλώς αυτή τη στιγμή, όπως επισημαίνουμε, δεν είναι ώρα για κριτική ούτε και για απόδοση ευθυνών. Είναι επιτακτική ανάγκη για συγκεκριμένες δράσεις. Και αυτό κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε 9 σημεία που επιμένουμε, τα οποία αν θέλετε μπορώ εντάχει να σας τα... Σύντομα, βεβαίως. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα σημεία, ποια είναι αυτά τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν όμως τώρα, τη στιγμή που μιλάμε? Κοίταξε, καταρχάς χρειάζεται οπωσδήποτε να οργανωθούν μονάδες σε κάθε πόλη από ιδιώτες, βασικά από ιδιώτες, οι οποίοι και κέντρα υγείας, για να μπορέσουν να γίνονται τεστ σε επίπεδο της κοινότητας και να γίνονται στο νοσοκομείο που έχει γίνει ουσιαστικά διαγνωστικό κέντρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα δημιουργήσει μια, ας πούμε, το σύστημα δεν θα πιέζεται τόσο πολύ. Διότι αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε θέλει πηγαίνει στο νοσοκομείο, παίρνει στο νεοδί, δεν μπορεί να πάει, ας πούμε, περιφερειακά να υπάρχει μια αποσυμφόρηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης στη Γερμανία και σε άλλες χώρες είχαν ληφθεί πρωτοβουλίες από τους ιατρικούς συλλόγους να συνεργαστούν ιδιώτες γιατροί για αυτό το πράγμα σε κάθε πόλη. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να γίνει και να αποσυμφορηθεί το σύστημα ειδικά την επόμενη περίοδο, γιατί τους επόμενους μήνες μπορεί να μην είναι ακριβώς τα ίδια που είναι αυτή τη στιγμή, αλλά θα έχουμε πάλι μεγάλο πρόβλημα τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα. Μέχρι το Πάσχα λέτε θα έχουμε πρόβλημα. Σαφώς. Όχι έτσι όπως είναι τώρα. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει πρόβλημα, βέβαια. Μα δεν είναι, γιατί να αλλάξει, δεν μπορεί να κλειστεί ο κόσμος για πάντα μέσα. Κάποια στιγμή θα βγει. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικά μέτρα. Ποια είναι αυτά και σενάρια. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να συνταγογραφηθεί δωρεάν το τεστ από τον ΕΟΦΗ. Δεν μπορεί συνέχεια αυτό το πράγμα να το επιβάλλονται οι διάφοροι πολίτες. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε τώρα, άμεσα. Επίσης, θα πρέπει να γίνουν περιφερειακά διαγνωστικά κέντρα, τα οποία να βοηθούν με στοχευμένους ελέγχους, όχι τυχαία στην πλατεία όπως περάσει, ελάτε και κάντε τεστ. Αυτό δεν βοηθάει. Γιατί δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος. Θα πρέπει να γίνεται με άλλο διαφορετικό τρόπο. Με ποιο τρόπο? Λένε μέσα ακριβώς. Με ποιο τρόπο πρέπει να γίνονται αυτά τα τεστ, κύριε Κουρέτα? Κοιτάξτε, δύο πράγματα. Πρώτον, θα πρέπει να γίνονται τυχαία στην κοινότητα, όπως γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Να ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς στην κοινότητα, όχι όπως γίνεται τώρα, κάνουμε 500 rapid test στην πλατεία της Πάτρας και όποιος περάσει το κάνει και βγάζουμε 30 θετικά. Δεν λέει απολύτως τίποτα αυτό το πράγμα. Και δεύτερο, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν οργανωμένα μικρά κέντρα μέσα στην πόλη, τα οποία να συμβάλλουν σε αυτό το πράγμα. Να είναι σε συνεννόηση με αυτήν την τυχαία ρηματοληψία. Και επίσης,
νομίζω ότι ακόμα και τώρα μπορεί να γίνει σε κάθε πανεπιστήμιο και σε κάθε σχολή, πρέπει να οργανωθεί ένα συνεργείο που να γίνεται τέσσερις φοιτητές για να αρχίσουν σιγά σιγά να αρχίσουν να δημιουργούνται προϋποθέσεις να ξαναγυρίζουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια. Δεν μπορεί ξαφνικά να νεκρωθούν τα πανεπιστήμια και να θέλουν ξαφνικά να ξαναγυρίσουν. Το είδαμε αυτό την προηγούμενη φορά, είδατε ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Μάλιστα, λέτε ότι λοιπόν η επιστροφή στο πανεπιστήμιο των φοιτητών θα πρέπει να συνοδευτεί με τεστ, έτσι ώστε για να γίνει με ασφάλεια. Βέβαια. Αυτά μπορούν... Αυτά είναι τα βασικά, σημεία. Είναι εύκολο να υλοποιηθούν αυτά, κύριε Κουρέτα. Δεν θα σας άκουσα. Είναι εύκολο να υλοποιηθούν. Βέβαια, δεν είναι κάτι δύσκολο. Χρειάζεται ένα σχεδιασμό. Όχι, δύσκολο δεν είναι. Χρειάζεται ένα σχεδιασμό. Είστε αισιόδοξος για το εμβόλιο? Κοιτάξτε, το εμβόλιο δεν θα είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή κοιτάμε. Διότι εάν κοιτάμε μόνο το εμβόλιο, τότε θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα μέχρι να φτάσουμε στο εμβόλιο. Αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει το εμβόλιο. Μας ενδιαφέρουν αυτά που σας είπα. Να φτάσουμε. Το θα γίνει όταν θα γίνει. Την άνοιξη θα ξεκινήσει να γίνεται, πιστεύω ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν αποθέτουμε τις ελπίδες μας στο εμβόλιο. Διότι αν τις αποθέσουμε, θα δούμε πολύ χειρότερα από αυτό που βλέπουμε σήμερα. Είναι αυτό πρέπει να οργανωθούμε. Αυτό που σημειώνουν κάποιοι ότι το εμβόλιο δεν πρέπει να μας κάνει να φυσυχάσουμε. Βεβαίως, σαφέστατα. Αυτό λέμε. Πρέπει να δράσουμε τώρα. Τώρα λοιπόν πρέπει να ληφθούν μέτρα. Να σε ευχαριστήσω, κύριε Κουρέτα, για αυτήν την συνομιλία. Καλή καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από την ομάδα επιστημόνων που ζητά από την κυβέρνηση να ληφθούν αυτά τα μέτρα που ακούσαμε, μας εξήγησε ο κύριος Κουρέτας. Βροχή τώρα πέφτουν οι καταγγελίες συνδικάτων για απόκρυψη κρουσμάτων υπαλλήλων σούπερ μάρκετ. Καλούν τις υγειονομικές αρχές της περιοχής να παρέμβουν διενεργώντας τεστ, γιατί διαφορετικά θα έχουμε ντόμινο τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, μιλούν για συγκεκριμένο κατάστημα στην Πάτρα, το οποίο ενώ είχε κρούσματα και θα έπρεπε να κλείσει, έδωσε αναρωτικές άδειες στους υπαλλήλους και απέκρυψε ότι νόσησαν 5 εργαζόμενοι. Καταγγελίες από τα μέλη του Συνδικάτου Εμπορίου Αχαΐας για επιχείρηση που λειτουργεί κανονικά, ενώ υπάρχουν 5 υπάλληλοι που νοσούν από κορονοϊό και κανονικά θα έπρεπε να μπει λουκέτο για 15 ημέρες. Το Συνδικάτο Εμπορίου Εργαζομένων και Παροχής Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας καταγγέλει τα κρούσματα που υπάρχουν σε σούπερ μάρκετ, τα οποία τα αποκρύπτουν οι εργοδότες, κάνουν τα rapid test, τα οποία τα rapid test τα υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να κάνουν, βγάζουν έναν δύο ότι είναι ότι έχουν τον κορονοϊό και βγάζουν άλλους δύο-τρεις καραντίνα. Γίνονται οι απολυμάσεις όπως λέει ο ΔΗ, αλλά όμως η αλήθεια είναι άλλη. Ότι πολλοί από τους εργαζόμενους νοσούν με τον COVID-19, το οποίο τα αποκρύπτουν οι εργοδότες μας, γιατί όταν είναι πάνω από 3 άτομα πρέπει να κλείσει το σούπερ μάρκετ για 15 μέρες και να γίνει απολύμαση. Αυτό που φοβούνται είναι ότι θα υπάρξει ντόμινο κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες. Γι' αυτό και καλούν τις αρμόδιες αρχές να λάβουν τα μέτρα τους. Είναι κραυγή αγωνίας, γιατί για ποιο λόγο μας αντιμετωπίζουν έτσι οι εργοδότες, ενώ δουλεύουμε και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Εμείς σαν εργαζόμενοι όταν πηγαίνουμε να δουλέψουμε δεν πάμε να νοσήσουμε. Τηρούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ζητάμε από την ΕΚΤΗ ΙΠΕ, από τον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας, από τις δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες όλες αυτές αυτές τις μέρες μας επιτίθονται στο εργατικό κέντρο, γιατί θα κάνουμε την γιορτή του Πολυτεχνείου και την απεργία στις 26 Νοέμβρη, να πιέσουν τους εργοδότες μας να γίνονται rapid test σε όλους τους εργαζόμενους, γιατί έρχεται ντόμινο. Μπροστά στο κέρδος δεν υπολογίζουν τους υπαλλήλους, γι' αυτό και δεν κλείνουν, καταγγέλλουν οι συνδικαλιστές, οι οποίοι είναι σε επαφή με δεκάδες υπαλλήλους που τους μεταφέρουν τις συνθήκες που υπάρχουν. Για παράδειγμα, το κλείσιμο ναι μεν θα γίνεται στις 8.30 το βράδυ, αλλά ποιος υπάλληλος φεύγει εκείνη την ώρα? Καθυστερούν πάνω από μία ώρα για να ολοκληρώσουν τις εργασίες στο οποιοδήποτε κατάστημα. Αν τους ελέγξει κάποιος στο δρόμο, ποιος θα πληρώσει το πρόστιμο των 300 ευρώ? Σίγουρα όχι η επιχείρηση. Δηλαδή, μπρος στο κέρδος δεν υπολογίζουμε την ανθρώπινη ζωή, ειδικά του εργαζόμενου, και ένα άλλο προς την αστυνομική διεύθυνση της Αχαΐας. Σήμερα, μετά τις 9 η ώρα, είναι
καθολική απαγόρευση. Ζητάμε να είναι ελαστικοί αυτές τις ημέρες, γιατί κανένας συνάδελφος και συναδέλφισσα δεν φεύγει στις 9 η ώρα. Φεύγουν όλοι στις 11 η ώρα. Έχει αυξηθεί η δουλειά, τους κρατάνε παραπάνω, δεν τους πληρώνουν υπερορίες, τους κρατάνε παραπάνω. Και αν βρεθεί ένας συνάδελφος στις 10.30 έξω στον δρόμο να πηγαίνει στο σπίτι του, θα φάει το πρόστιμο των 300 ευρώ. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Τα 534 ευρώ που παίρνει ο συνάδελφος, πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά? Ακόμα όμως και για τις αναλωτικές άδειες υπάρχει πρόβλημα από τις επιτροπές. Στο ΙΚΑ του Αγίου Αλεξίου και στο ΙΚΑ του στη Γούναρη. Να δίνονται οι αναρωτικές άδειες και να μην καθυστερούν οι επιτροπές. Καθυστερούν πολλοί οι επιτροπές. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν πάρει αναρωτική άδεια και αυτή τη στιγμή δεν έχουν περάσει από επιτροπή πάνω από 40 μέρες. Γιατί γίνεται αυτή η καθυστέρηση? Δεν είναι λόγω κορονοϊού. Υπήρχε και με την προηγούμενη διοίκηση, αλλά συνεχίζει και τώρα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα εδώ και τώρα. Για όλους αυτούς τους λόγους, οι εργαζόμενοι ζητούν να υπάρξουν πιέσεις προς τις εταιρείες να σεβαστούν απόλυτα τις ανάγκες των εργαζομένων. Και να πάμε να μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον συνάδελφο Γιώργο Ηλιόπουλο, να μας μεταφέρει, να μας ενημερώσει για ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Γιώργο, καλησπέρα, και ξεκινάμε τη συζήτησή μας με μια ιδιαίτερα δυσάρεστη είδηση, καθώς ένα 22χρονο παλικάρι άφησε την τελευταία του πνοή χθες στην άσφαλτο μετά από τροχαίο. Πράγματι, έτσι βουβόσπονος η συνοικία των Δεμινίκων, όπου διέμενε ο 22χρονος Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το βράδυ της Πέμπτης. Όλα έγιναν λίγο πριν από τις 10, στη συμβολή της οδού Ακροτηρίου με την οδό Φιλίππου Ολυμπιάδος. Η μηχανή που οδηγούσε ο 22χρονος συγκρούστηκε με διερχόμενο γιοταχή που οδηγούσε μια γυναίκα και ο θάνατός του ήταν ακαριέως. Η κηδεία του άτυχου νέου έγινε σήμερα στις 3 το μεσημέρι στην εκκλησία του Αναγίων Θεοδόρων, όπου δεκάδες φίλοι του, νέα παιδιά, συγγενείς, αλλά και φίλοι της οικογένειας, είπαν το μεσημέρι το τελευταίο αντίο. Θα πούμε έτσι ότι κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι δεν θα ξαναδεί το άτυχο παλικάρι. Και χθες το βράδυ, στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, όπου μεταφέρθηκε ο άτυχος νέος, εκπλήθηκαν στιγμές αρχαίας τραγωδίας, όταν οι γιατροί ανακοίνωσαν το θάνατό του στους γονείς του. Μια τραγική είδηση, η οποία συγκλονίζει έφη την περιοχή των Δεμενίκων, όπως είπαμε. Να πάμε τώρα στην Ηλία, Γιώργο. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται δράστες που πραγματικά είχαν κατακλέψει σπίτια πολιτών. Πράγματι, έτσι έχουμε την περίπτωση τριών ατόμων, οι οποίοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα. Βρέθηκαν σήμερα, η σύλληψή τους έγινε σε καταβλισμό στην περιοχή της Καλαμάτας. Εκεί ήταν το ερμητήριό τους και φέρεται ότι από τον Αύγουστο του 2020, τον Αύγουστο που μας πέρασε, μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου, διέπραταν κλοπές σε σπίτια αλλά και αυτοκίνητα. Εντόπιζαν αυτοκίνητα σταθμευμένα σε παραλιακές περιοχές, έσπαγαν τις πόρτες των αυτοκινήτων, τα τζάμια των αυτοκινήτων, ή άνοιγαν τις πόρτες και αφαιρούσαν οτιδήποτε έβρισκαν από το εσωτερικό τους. Επίσης, η ίδια ομάδα φέρεται να έχει διαπράξει διαρρήξεις σε διεσπίτια στην περιοχή της Ηλίας αλλά και της Καλαμάτας. Να πούμε ότι 9.500 ευρώ σε μετρητά είχαν αφαιρέσει συνολικά από τις κλοπές και 11.000 ευρώ σε κοσμήματα. Ήταν μεγάλη δράση τους και ο αριθμός των κλοπών ήταν 37 κλοπές στην Ηλία, 4 στη Μεσσηνία και 2 στην Κορινθία. Και στο Αίγιο να πάμε τώρα πολύ σύντομα, Γιώργο, που τυλίχθηκε στις φλόγες κότερων όταν εν πλώμ. Όλα έγιναν σήμερα το πρωί έτσι, όπου μια θαλαμιγός ξένων συμφερόντων τυλίχθηκε στις φλόγες και επέβαινε ένας 50χρονος υπήκος Κροατίας και ένας 30χρονος Βρετανός, οι οποίοι υπερλήφθησαν από πλωτό του λιμενικού, είναι καλά στην υγεία τους. Να πούμε ότι η θαλαμιγός είχε ξεκινήσει από την Τουρκία. Η τελική κατάληξη ήταν το Σαν Ρέμο της Ιταλίας, ήταν τράνζιτ το δρομολόγιο και ξαφνικά έπιασε φωτιά ανοιχτά από το Λαμπύρι, όπου εικάζεται ότι όλα έγιναν εξαιτίας βραχυκυκλώματος.
Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Και να ανοίξουν τα κομμωτήρια, ζητούν τα μέλη του Συνδέσμου Καταστηματαρχών Κουραίων Κομμωτών Νομού Αχαΐας. Υπάρχει ζήτημα με περιπτώσεις κατοίκων χτενισμάτων και κουρεμάτων που γίνονται προφανώς παράνομα και δεν βοηθούν σίγουρα στον περιορισμό της διασποράς του ιού. Παράλληλα, κομμωτηριακά είδη πολλούνται ακόμη και σε σούπερ μάρκετ και γίνονται ανάρπαστα αυτό το διάστημα. Την ώρα που τα κομμωτήρια είναι κλειστά με κρατική εντολή, τα κομμωτηριακά είδη πολλούνται ελεύθερα από τα σούπερ μάρκετ και τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Αυτό ονομάζεται αθέμητος ανταγωνισμός, λένε τα μέλη του Συνδέσμου Κομμωτριών και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει σε άνοιγμα των κομμωτηρίων. Η πολιτεία καλώς θεώρησε να κλείσουμε για να προστατεύσει το κοινό από το COVID-19. Όμως από τη στιγμή που μας κλείνει, πώς επιτρέπεται να χρωστάμε, πώς επιτρέπεται να πουλούνται προϊόντα σε ελιανικής από e-shop, μηχανές, ψαλίδια, βούρτσες και άλλα επαγγελματικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, τα ράφια, κάνουν ρεκλάμα με το που μπαίνεις μέσα τις βαφές. Δηλαδή αυτό δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός για εμάς. Επίσης, τα φαινόμενα των κατοίκων χτενισμάτων και κουρεμάτων, όπως και στην προηγούμενη καραντίνα, εξακολουθούν να υπάρχουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διασπορά του ιού, αλλά και την κυκλοφορία μαύρου χρήματος στην αγορά. Όχι και μόνο συνάδελφοι, παράνομοι συνάδελφοι, γιατί ο επαγγελματίας νόμιμος συνάδελφος θα καθίσει στο σπίτι του και θα ακούσει την κρατική εντολή του Υπουργού. Ο παράνομος όμως θα πάρει το βαλιτσάκι και θα πάει, γιατί θα προμηθευτεί όλα τα προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ και από τα e-shop. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να μας προστατεύσει το Υπουργείο, δεν πρέπει η πολιτεία να μας προστατεύσει εμάς. Εμείς λοιπόν πώς θα προστατευτούμε? Πείτε μας ένα λόγο. Γιατί λοιπόν να μην θέλουμε να ανοίξουν τα κομμωτήρια? Όλοι αυτοί οι παραπάνω λόγοι που είπα μας έχουν φέρει σε αγανάκτηση. Λένε επίσης ότι είναι ο μόνος κλάδος που έκλεισε χωρίς να λάβει καμία οικονομική ενίσχυση. Κανένα απολύτως επίδομα. Και εκείνα τα 800 ευρώ που πήραμε τα πρώτα, τα οποία εξανεμίστηκαν με το που ξεκινήσαμε, γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολλά, αυτή τη στιγμή δεν μας έχουν βάλει σε κανένα πρόγραμμα ενίσχυσης οικονομικής, πέρα του μείον 40% στα ενίκια του Νοεμβρίου. Αυτό είναι απαράδεκτο. Απαιτούμε να μας βάλουν μέσα στις αποζημιώσεις, όπως και οι εργαζόμενοι μας θα πάρουν τα 800 ευρώ, έτσι και εμείς το απαιτούμε. Όπως επίσης απαιτούμε τη μείωση του ΕΦΚΑ. Δεν κλείσαμε γιατί μας ήρθε μία μέρα. Μας έκλεισαν. Μας έκλεισαν με κρατική εντολή. Να ανοίξουμε έστω και με ακόμα πιο αυξημένα μέτρα προστασίας, λένε οι κομμωτές στην Αχαΐα. Παράλληλα αναφέρουν πως όλο το προηγούμενο διάστημα δεν βρέθηκαν κρούσματα COVID-19 στα κομμωτήρια και ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε πως τα κομμωτήρια είναι σε ελεγχόμενο επίπεδο. Αρκετά τα προβλήματα και τις συνέπειες του lockdown στους επαγγελματίες. Τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας είναι διαθέσιμα από σήμερα. Θα πάμε αμέσως τώρα στον κύριο Δημήτρη Μπόκαρη, φοροτεχνικό, να μας ενημερώσει εξ αποστάσεως από εδώ και στο εξής, κύριε Μπόκαρη, μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε και με το lockdown και με τα μέτρα προστασίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαστε στη μόδα πλέον με το lockdown. Λοιπόν, διαθέσιμα τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Από σήμερα το απόγευμα θα αρχίσουν τα τελών κυκλοφορίας για τους εργαζόμενους που έχουν αυτοκίνητα ή μηχανάκια και θα μπορούν να μπαίνουν μέσα στο τάξη και να εκτυπώνουν τα τελών κυκλοφορίας και να τα πληρώνουν. Mm-hmm. Βέβαια, επειδή έχουμε lockdown 3 μήνες φέτος, δηλαδή τα αυτοκίνητά μας τα είχαμε 3 μήνες σε κινησία, λόγω του lockdown, θα δοθεί κάποια παράταση από το Υπουργείο προς το τέλος του χρόνου και μάλλον η παράταση θα φτάσει μέχρι και τέλος Ιανουαρίου, όπου θα μπορέσουν οι φορολογούμενοι να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας. Παράταση στην πληρωμή, λίγουν 31 Δεκεμβρίου. Και θα δοθεί, λέτε, παράταση στην πληρωμή, όχι έκπτωση στα τέλη. Παράταση στην πληρωμή. Δεν θα βγει κάποια έκπτωση. Λοιπόν, έχουμε και έκτακτο επίδομα για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, κύριε Μπόκαρη. Θα βγει το έκτακτο επίδομα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα σε περίπτωση που έχουμε επέκταση του lockdown.
Δηλαδή, σε περίπτωση που το lockdown παραταθεί και μετά την 30 Νοεμβρίου, τότε οι υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν φύγει από τις δουλειές τους λόγω κλεισίματος με κρατική εντολή, θα πάρουν μέρος του επιδόματος των 800 ευρώ, αναλόγως πόσες ημέρες θα παραταθεί το lockdown. Και παγώνει η πληρωμή των επιταγών για 75 ημέρες, κάτι που ίσως και να αποτελεί ανάσα στις επιχειρήσεις εν μέσω lockdown. Την ερχόμενη Δευτέρα περνάει από τη Βουλή αυτή η διάταξη, όπου πλέον οι επιταγές των φορολογουμένων, όσοι έχουν μπλόκο επιταγών και δεν είναι ακόμα μαυρισμένοι στις τράπεζες, θα παραταθεί για 75 μέρες και θα πάει όπως δείχνουν τα πράγματα μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Εάν και εφόσον δεν έχουμε καινούργιο lockdown και από τη στιγμή που θα έχει ομαλοποιηθεί κάπως η αγορά. Μάλιστα. Γιατί όπως γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ομαλοποίηση, τα καταστήματα είναι κλειστά και δυστυχώς υπάρχουν και πολλά οικονομικά προβλήματα στους περισσότερους των φορολογουμένων. Και έχουμε και το κοινωνικό μέρισμα, κύριε Μπόκαρη. Ποιοι θα το πάρουν φέτος, ποιοι θα αποκλειστούν? Καταρχήν αυτή τη στιγμή είναι στις συζητήσεις το κοινωνικό μέρισμα. Συζητείτε, ακόμα δεν ξέρουμε τι ποσό θα δοθεί και με τι κριτήρια θα δοθούν, αλλά συζητείτε να το πάρουν οι συνταξιούχοι των κάτω των 1.000 ευρώ, οι μακροχρόνια άνεργοι, και όταν λέμε μακροχρόνια άνεργοι, είναι αυτοί που έχουν συμπληρώσει μέχρι 24 μήνες κάτω ανεργίας, και συζητείτε να δοθεί ένα έκτακτο δώρο Χριστουγέννων, ένα έκτακτο βοήθημα στους νοσοκομιακούς, οι οποίοι αυτό το καιρό δίνουν τη μεγάλη μάχη με τον κορονοϊό. Αυτό θα το ξέρουμε μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Και σε ένα τελευταίο, κύριε Μπόκαρη, έχουν ξεκινήσει επιδοτήσεις δόσεων για στεγαστικά δάνεια μέσω του προγράμματος Γέφυρα. Μέσω του προγράμματος Γέφυρα έχουν ξεκινήσει επιδοτήσεις των δόσεων. Καλούν οι τράπεζες φορολογούμενους να πάνε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους για να ξέρουν και τι δόση θα δώσουν και τι επιδότηση θα δώσουν οι τράπεζες. Όπου θα αρχίσουν, όπου μέχρι τέλος του μηνός θα έχουν και τα πρώτα δοσολόγια. Κύριε Μπόκαρη, να σε ευχαριστήσουμε για τις όλες αυτές τις πληροφορίες που μας μεταφέρετε. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.